Το θρίλερ του Brexit έλαβε τέλος. Οι δύο πλευρές κατέληξαν τελικά σε συμφωνία. Πλέον μπορούν να οικοδομήσουν τη μεταξύ τους σχέση από εδώ και στο εξής σε μια διαφορετική βάση. Δεν υπάρχει νικητή στο Brexit, είναι μια αμοιβαία ζημιογόνος κατάσταση, ιδιαίτερα όπως είναι σήμερα ο κόσμος. Ένας επικίνδυνος και ασταθής κόσμος που πρέπει να είμαστε μαζί, νομίζω, ιδιαίτερα έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Κίνας. Η Αγγλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, επέλεξε να είναι μόνο από την κοινή πορεία. Λυπάμαι γι' αυτό, αλλά η εντολή μου ήταν το Brexit να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν και το κάναμε με ενότητα και σταθερότητα. Νομίζω ότι οι δύο πλευρές είναι ευχαριστημένες με αυτή τη συμφωνία, επειδή γενικά κατάφεραν αυτό που ήθελαν. Η Βρετανία έχει την ελευθερία να παρεκκλίνει με περιορισμένους τρόπους, αλλά και η Ευρώπη έχει την ελευθερία να αναλάβει δράση αν αισθάνεται πως κάτι είναι άδικο ή πως δίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο ένα άδικο πλεονέκτημα. Οι εργατικοί θα στηρίξουν τη συμφωνία, ενώ αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τη χαιρέτησαν. Το Λονδίνο, ωστόσο, ανησυχεί για τη στάση της Σκωτίας. Οι Σκοτσέζοι ψήφισαν μαζικά υπέρ της παραμονής. Σε περίπτωση ενός δεύτερου δημοψηφίσματος, ίσως η ανεξαρτησία κερδίσει αυτή τη φορά. Υπάρχει μια τεράστια ανάπτυξη του αισθήματος υπέρ της ανεξαρτησίας στη Σκωτία. Για μένα, ακόμα και πριν το 2016. Ωστόσο, το δημοψήφισμα για τον Brexit άφησε πίσω τις σκέψεις για ανεξαρτησία της Σκωτίας. Νομίζω πως θα είναι καλύτερη μια σκοτσέζικη ηγεσία. Θα ήταν όμορφο να νιώθουμε πως είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πως θα μας προσκαλούσαν πίσω. Είμαι σίγουρα υπέρ μιας τέτοιας προοπτικής. Με τις συνομιλίες για τον Brexit να ολοκληρώνονται, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν πλέον να επικεντρωθούν στη μάχη κατά της πανδημίας. Το πιο επίκον ζήτημα και στις δύο πλευρές της μάχης.